Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέτασε σήμερα δύο πολύ σημαντικά θέματα. Το πρώτο θέμα σχετικά με τις ψηφιακές ανάγκες των ατόμων της τρίτης ηλικίας και τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν όσον αφορά τη γρήγορη μετάβαση στη ψηφιακή πραγματικότητα και δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που διανύουμε λόγω της πανδημίας. Η τρίτη ηλικία πρέπει να στηριχτεί. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας και οφείλουμε να φροντίσουμε την ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Ήδη μέσα και από το φορέα τρίτης ηλικίας, ο οποίος εγκαθιδρύθηκε από το 2018, αλλά και από τα σχέδια δράσης τα οποία δρομολογούνται από το Υφυπουργείο Καινοτομίας, ο στόχος είναι να υπάρχουν τέτοιες μέθοδοι, οι οποίες πραγματικά να εξυπηρετούν την τρίτη ηλικία και να συμβάλλουν στη γρηγορότερη ενσωμάτωσή τους στην ψηφιακή πραγματικότητα. Ένα παράδειγμα τέτοιο είναι όπως έχει λεχθεί οι λεγόμενοι Digital Ambassadors, οι οποίοι θα υπάρχουν ακριβώς για να υποβοηθούν την μετάβασή τους στη ψηφιακή πραγματικότητα. Όπως επίσης και άλλες εισηγήσεις οι οποίες έχουν ακουστεί και θα ληφθούν απόψη στο σχέδιο το οποίο θα ετοιμαστεί από το Υφυπουργείο Καινοτομίας και να περιλαμβάνει όλες ακριβώς αυτές τις δράσεις. Το δεύτερο θέμα που εξέτασε η Επιτροπή σήμερα αφορά την πορεία υλοποίησης της νομοθεσίας περί της καταπολέμησης της εμπορίας και εκμετάλλευσης προσώπων και προστασίας θυμάτων. Αυτό το θέμα απασχόλησε ιδιαίτερα την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ταχτές συνεδρίες και είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για το οποίο κενά και αδυναμίες σε σχέση με τις διαδικασίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έχουμε διαπιστώσει είναι η πραγματικότητα σημαντική βελτίωση σε αρκετά σημεία, χρειάζεται όμως να γίνουν ακόμη περισσότερα. Υπάρχει κατάληξη όσον αφορά την τελική μορφή του νομοσχεδίου, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ως ανεξάρτητος εξωτερικός αξιολογητής ή επίτροπος διοικήσεως, όπως επίσης και συμπεριλαμβάνονται σημαντικές βελτιώσεις και σχετικές πρόνοιες όσον αφορά τον εθνικό φορέα. Θα γίνει επίσης άμεσα αξιολόγηση για τις νέες ΜΚΟ αφού έχει λήξει η θητεία των προηγουμένων και θα γίνει η πολυθεματική περί τα τέλη Οκτωβρίου. Και επίσης είναι σημαντικό ότι έχει αναφερθεί ότι έχουν ήδη υλοποιηθεί εκπαιδεύσεις προς τους δικαστές και στα μέλη της αστυνομίας και υπάρχει επίσης σαφής βελτίωση μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών. Και επίσης έχει δημιουργηθεί, ως μας έχει ενημερώσει ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, ειδικός χώρος δίπλα από την αστυνομία, ο οποίος είναι πολύ πιο φιλικός για την εξυπηρέτηση των θυμάτων. Χρειάζεται ωστόσο να οριστικοποιηθούν οι κανονισμοί των καταφυγίων και να δημιουργηθούν μηχανισμοί λειτουργίας των καταφυγίων, που βρίσκεται τώρα όσον αφορά τους κανονισμούς καταφυγίων προς τα τελική επεξεργασία του νομοτεχνικού ελέγχου, να ετοιμαστούν επιτέλους τα πρωτόκολλα συνεργασίας με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και με εισήγηση της Επιτροπής θα κληθούν σε συνάντηση για να προχωρήσει επιτέλους και αυτό το ζήτημα και επίσης θα γίνει και σχετική συνάντηση με το Υπουργείο Υγείας για να επιληφθούν θεμάτων, σχετικών θεμάτων και καταγγελιών που έχουν αναφερθεί στην Επιτροπή και αφορούν ακριβώς την ίση και απρόσκοπτη παροχή ποιότητας υγείας στα θύματα εμπορίας προσώπων. Συμπερασματικά, το ζήτημα και πάλι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σαφώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για να παρέχουμε την προστασία και στήριξη σε αυτά τα άτομα θύματα όπως πρέπει και όπως τους αρμόζει. Ευχαριστώ πολύ.